συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι πρόεδροι, excellencies, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στο Ζάπιο Μέγαρο, το οποίο είναι τόσο στενά συνδεδεμένο με την ευρωπαϊκή ιστορία της χώρας μας. Η Υπουργός Εξωτερικών, η κυρία Μπακογιάννη, όπως ξέρετε, βρίσκεται στην Κίνα και πέφτουν στους δικούς μου ώμους τα σημερινά. Ήθελα επίσης να πω ότι στη συνέχεια θα έρθει, όπως πληροφορούμε, και ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα δείξει έτσι έμπρακτα το ενδιαφέρον του για την Ευρώπη και την συμπαράσταση στην προσπάθεια που όλοι έχουμε ξεκινήσει να φέρουμε, όπως λέμε, την Ελλάδα στο κέντρο της Ευρώπης. Σας καλωσορίζω λοιπόν στο Ζάπιο. 50 χρόνια, μισός αιώνας συμπληρώνονται φέτος από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης, που έθεσε τα θεμέλια για την συναρπαστική πορεία που ακολούθησε και που συνεχίζεται το ίδιο συναρπαστική, το ίδιο προκλητική. Μια πορεία που στη διάρκεια της τα ευρωπαϊκά έθνη, υπό την καθοδήγηση οραματιστών όπως ο Ρούμπερ Σουμάν, ο Ζω Μονέ, ο Πολ Ανρί Σπακ, ο Κόνραντ Άντενάουερ, ο Άλτσιντε Ντεγκάσπερι και άλλοι, έθεσαν τέλος στην χρήση του πολέμου και της βίας ως μέσον επίλυσης των διαφορών και των ανταγωνισμών τους και θεμελίωσαν με ιστορικά μοναδικό τρόπο τις αξίες της συνεργασίας, της ασφάλειας, της ενότητας. At this point, I would like to welcome the ambassadors and representatives of our European partners and of other countries and thank them for the presence here today. The original dynamic behind European integration was essentially about eliminating circumstances that had generated two world wars. Today, on the Day of Europe, we celebrate what the European Union has achieved over the last 50 years. We celebrate an unprecedented wave of peaceful change, of democratic consolidation and deepening, of sustainable growth and prosperity. In short, we celebrate a Europe of values and principles. It is precisely these values that have marked our 50-year evolution and driven the essence of our European project. Κάθε χρόνο στις 9 Μαΐου, την ημέρα της Ευρώπης, γιορτάζουμε αυτήν την πορεία, γιορτάζουμε αυτήν την μοναδική περίοδο ειρηνικού μετασχηματισμού, συνεχούς διεύρυνσης της συνεργασίας και της δημοκρατίας, σταθερής ανάπτυξης και ευημερίας. Με λίγα λόγια, γιορτάζουμε μια Ευρώπη αρχών και αξιών, αρχές και αξίες που σημάδεψαν την εξέλιξη των ευρωπαϊκών κρατών και λαών και που σηματοδοτούν το κοινό μας μέλλον. Όλα αυτά τα χρόνια καταστήσαμε αυτονόητο το να εργαζόμαστε μαζί μέσα σε ένα θεσμικό και πολιτικό πλαίσιο αμοιβαίου σεβασμού, κοινής ευθύνης και αλληλεγγύης. Δημιουργήσαμε μια Ευρώπη ανοιχτή και μεγάλη. Από τα 6 συντηρητικά μέλη γίναμε, όπως ξέρετε, 27. Πριν από λίγες εβδομάδες, στο Βερολίνο, όλοι μαζί διακηρύξαμε ότι η Ευρώπη είναι το κοινό μας μέλλον. Επιβεβαιώσαμε τα κοινά μας ιδανικά και συμφωνήσαμε ότι πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να αναλάβουμε δράση και να δημιουργήσουμε ένα νέο ενωσιακό αφήγημα το οποίο θα είναι πιο οικείο στις νεότερες γενιές, που ευτυχώς θεωρούν την ειρήνη και τη σταθερότητα των τελευταίων 50 ετών ως αυτονόητες. Κυρίες και κύριοι, το ευρωπαϊκό εγχείρημα είναι μια συνεχής πορεία αλλαγής και προσαρμογής. Ο στόχος όμως είναι σταθερός. Είναι η ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τις προκλήσεις, ανανεώνοντας κάθε φορά και την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι η δημιουργία μιας ένωσης των αποτελεσμάτων. Ένωση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί παρά να είναι μια ένωση που θα αγκαλιάζει όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Γι' αυτό και προχωρούμε πιστοί στο όραμά μας της διεύρυνσης της Ευρώπης, ένα όραμα που δεν προσδιορίζεται από γεωγραφικά όρια, αλλά από ξεκάθαρες αρχές και αξίες. Όσοι τις ενστερνίζονται και τις κάνουν πράξη, έχουν τη θέση τους στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Και οι αξίες μάλιστα αυτές
αποτελούν ένα ενιαίο και αδιάσπαστο σύνολο. Δεν μπορείς να δέχεσαι ορισμένες και να απορρίπτεις άλλες. Παράλληλα, μια ένωση των αποτελεσμάτων δεν μπορεί παρά να είναι μια πιο πολιτική ένωση. Μια ένωση ολοένα και βαθύτερη. Κυρίες και κύριοι, για την Ελλάδα που είναι ήδη από τα παλαιότερα κράτη-μέλη, η συναρπαστική ευρωπαϊκή της πορεία από το 1981 ως σήμερα συνιστά την μεγαλύτερη δικαίωση του οράματος του Κωνσταντίνου Καραμανλή, που από την πρώτη στιγμή της μεταπολίτευσης ανέλαβε συστηματική και επίπονη προσπάθεια για να οδηγήσει τη χώρα το ταχύτερο δυνατό στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Ξεπέρασε τις διεθνείς αντικσοότητες και τις εσωτερικές αγκυλώσεις και έκανε πραγματικότητα τον μεγάλο πολιτικό του στόχο με έναν μοναδικό τρόπο, γνώρισμα άλλωστε των μεγάλων ηγετών που σφραγίζουν την εποχή τους. Η παρακαταθήκη του Κωνσταντίνου Καραμανλή είναι ότι το βλέμμα μας πρέπει να είναι συνεχώς στραμμένο στο μέλλον. Τα 26 αυτά χρόνια πλήρους συμμετοχής μας στην Ενωμένη Ευρώπη, παρά τις επιμέρους δυσκολίες, τις καχυποψίες ορισμένων κατά το παρελθόν και τις αδυναμίες να κεφαλαιοποιήσουμε όπως έπρεπε και όπως μας άξιζε τις ευκαιρίες που μας προσφέρθηκαν, έχουν μεταφραστεί σε ένα συνολικό ισοζύγιο προόδου, δημοκρατίας, ασφάλειας και ευημερίας για τους Έλληνες πολίτες. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, πιστεύουν στο όραμα της Ενωμένης Ευρώπης και έχουν συνδέσει το μέλλον τους και το μέλλον της χώρας με την επιτυχία της ενοποίησης. Στόχος είναι περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε, η Ευρώπη που χτίζουμε όλοι μαζί, μια Ευρώπη για όλους, αλλά και για τον καθένα από μας ξεχωριστά. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έχουν κάνει την επιλογή τους. Σας ευχαριστώ. Με την ευκαιρία θα ήθελα να σας καλέσω στη συνέχεια να επισκεφτείτε και την ενδιαφέρουσα έκθεση ζωγραφικής του Μάικλ Φράνκε εδώ στο κτίριο με θέμα «Αναδυόμενη η εξεικόνιση της Ευρώπης» που είναι υπό την αιγίδα της Γερμανικής Προεδρίας.